Για την πίτσα σοκομπανάνα χρειαζόμαστε μία αφράτη ζύμη για πίτσα, δύο μπανάνες, πραλίνα σοκολάτας, σταγόνες λευκής και ροζ σοκολάτας και χρωματιστή τρούφα. Πίτσα Αλμυρία αγαπάμε όλοι. Με σάλτσα ντομάτας, με ζαμπόν, με μανιτάρια, με τυράκια. Πίτσα γλυκιά όμως είναι η ιδανική λύση όταν θέλεις ένα γλυκάκι στα γρήγορα, αρκεί να έχει ζύμη για πίτσα. Εγώ έχω εδώ φρέσκια αφράτη ζύμη για πίτσα ψυγείου που την έχω βγάλει επάνω στον πάγκο μου, την έχω αφήσει κανένα δεκαλεπτάκι να έρθει λίγο σε θερμοκρασία και είναι έτοιμη για να μπει στο φούρνο και σε 15 λεπτάκια να βγει αφράτη φουσκωτή και καλοψημένη για να τις βάλω επάνω τα καλούδια της. Πάμε να προθερμάνουμε το φούρνο λοιπόν στους 180 βαθμούς, στον αέρα, να κάψει καλά ο φούρνος και πάμε να ανοίξουμε την αφράτη ζύμη για πίτσα. Είναι φρέσκια ζύμη ψυγείου, διατηρείται στη συντήρηση δηλαδή και είναι κατάλληλη για πίτσες πενιρλί, καλτσόνε, για ό,τι σας αρέσει. Είναι μια ζύμη που φουσκώνει και γίνεται πολύ αφράτη. Κοιτάξτε, την άφησα 10 λεπτά εδώ στον πάγκο μου, τη βλέπετε, και αρχίζει και φουσκώνει ήδη. Είναι για αυτούς που αγαπούν τις αφράτες πίτσες. Όμως, μπορείτε αν θέλετε πιο λεπτή ζύμη, να την πατήσετε λίγο στο πλάστη και να την κάνετε πολύ λεπτή. Και μπορώ να την ψήσω μαζί με το χαρτάκι που έχει από κάτω. Κατευθείαν λοιπόν, ανοίγω το πακέτο μου, τη βάζω στο φούρνο και την ψήνω. Θέλω μία λαμαρίνα. Κατευθείαν πάνω η αφράτη ζύμη για πίτσα. Οπ. Και τη βλέπεις εδώ πόσο αφράτη είναι, εδώ που την πατάω. Τη βλέπετε? Τη βάζω στο φούρνο και την αφήνω να ψηθεί γύρω στα 15 με 20 λεπτά. Να φουσκώσει και να ροδίσει. Είδατε πόσο αφράτη και φουσκωτή είναι? Είναι ζυμωμένη με μαγιά και είναι φανταστική. Πάμε να βάλουμε πάνω πραλίνα, όπως είναι ζεστή, ζεστή και καυτή, έτσι που λιώνει τώρα η πραλίνα πάνω. Έχετε παιδάκια στο σπίτι? Σας ζητάνε γλυκό το απόγευμα? Το τέλειο γλυκό είναι αυτό. Και τα μεγάλα παιδιά τρελαίνονται. Απλώστε την έτσι ωραία, δεν τελειώνει αμέσως από τη ζέστη της πίτσας. Και πάμε τώρα να βάλουμε πάνω ό,τι σοκολάτα έχουμε στο σπίτι, ό,τι σοκολάτα μας αρέσει. Θέλετε να βάλετε σταγόνες λευκής σοκολάτας? Θέλετε να βάλουμε πάνω σταγόνες σοκολάτα φράουλα? Θα λιώσουν ωραία και θα δώσουν τέλεια γεύση στη φανταστική αφράτη ζύμη μου. Και κομμάτια κουβερτούρα. Μέσα στο φούρνο για λίγα λεπτάκια, 2-3 λεπτά, ήσαν να αρχίσουν να λιώνουν οι σοκολάτες. Κόβω τις μπανάνες να είμαι έτοιμη, γιατί με το που θα βγει από το φούρνο θα γίνει χαμός εδώ. Όλα τα μικρά παιδάκια εδώ στις κάμερες περιμένουν να φάνε πίτσα σοκομπανάνα. Σε φέτες την μπανάνα. Το πιάτο μου εδώ, γιατί η πίτσα μου είναι έτοιμη. Πω, τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε τι γίνεται πάνω στην αφράτη ζύμη για πίτσα. Βλέπετε τι γίνεται? Μια κόλαση από σοκολάτες. Και τρέμουν οι σοκολατίτσες. Και εμένα μου αρέσει να τη σερβίρω με μπανάνα και για τη δροσιά, αλλά και για τη γεύση. Σοκολάτα, μπανάνα που μαζί με την νόστιμη ζύμη για πίτσα έχει ένα γλυκό με 5 λεπτά προετοιμασία και ένα γλυκό που όπου και να το εμφανίσεις θα γίνει χαμός. Και αν πρόκειται για παιδικό γλυκάκι, βάλτε τους και λίγη τρούφα σοκολάτας γύρω-γύρω ή στο πιάτο. Φτιάξτε τη και θα με θυμηθείτε. Την να τη φάτε ζεστή έτσι όπως τρέμει.